ημέρα γιορτής και χαράς η χθεσινή για τον ελληνισμό της Αυστραλίας που επεφύλαξε μια ενθουσιώδη υποδοχή στον νέο αρχιεπίσκοπο Μακάριο στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ. Από νωρίς είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται επίσημοι και μεγάλο πλήθος στο αεροδρόμιο αναμένοντας την άφιξη του αρχιεπισκόπου, ο οποίος γίνεται ο έκτος ποιμενάρχης στην ιστορία του ελληνοορθόδοξου πληρώματος της Πέμπτης Ηπείρου. Φτάνω στην ευλογημένη γη της Αυστραλίας και βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν έχω ξαναδεί, αλλά αισθάνομαι σαν να σας γνωρίζω όλους χρόνια πολλά. Έρχομαι από μακριά, από την Κρήτη, τη γενέτειρα του προηγουμένου αρχιεπισκόπου σας, αλλά αισθάνομαι ότι έρχομαι στο σπίτι μου, εξαιτίας της κοινής μας εκκλησιαστικής ρίζας, που είναι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Πάνω απ' όλα βεβαίως αισθάνομαι χαρά και ικανοποίηση επειδή βρίσκομαι ανάμεσά σας, με την επιφύτηση του Παναγίου Πνεύματος ως υπερήφανος πατέρας σας και ταπεινός διάκονός σας. Με την προσφώνηση άξιος, οι πιστοί καλωσόρισαν τον νέο τους ποιμενάρχη και έψαλαν το απολυτίκιο της Πεντηκοστής. Ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος, φανερά συγκινημένος από τη θερμή υποδοχή, ευχαρίστησε όλους ενώ τόνισε ότι τους περιμένει στο χαρμόσυνο γεγονός της ενθρόνησής του. Τέλος δοξάζω το Θεό με όλη μου την ύπαρξη, διότι με αξίωσε να φέρω τα βήματά μου σε αυτό το ευλογημένο κράτος, ως αρχιεπίσκοπος και πρώτος της τοπικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από σήμερα και μέχρι το τέλος της ζωής μου ανήκω στην Αυστραλία. Κλείνω το κεφάλι με ενώπιον της Αυστραλιανής σημαίας και με σεβασμό αναφωνώ τις λέξεις του Εθνικού Ύμνου. Η γη μας παρέχει άφθονα τα δώρα της φύσης, πλούσιας και σπάνιας ομορφιάς. Στις σελίδες της ιστορίας ας βγούμε φωνάζοντας «Προχώρα, όμορφη Αυστραλία». Σας ευχαριστώ για μια ακόμη φορά για τη θερμή υποδοχή σας. Η ενθρόνηση του νέου αρχιεπισκόπου θα γίνει στις 29 Ιουνίου στον Καθεδρικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σε αυτή την τελετή, τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο θα εκπροσωπήσει ο Μητροπολίτης Ταλίνης και Πάσης Εσθονίας Στέφανος, ενώ το παρόν θα δώσει η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία της Αυστραλίας.